Σας υποδεχόμαστε σήμερα σε μια κοινότητα που έχει τη φήμη της Βασίλισσας της Φράουλας, γεμάτη από ζεστούς ανθρώπους, ευγενικούς, εργατικούς, μα πάνω απ' όλα φιλόξενους. Βρισκόμαστε στη Δερίνια της επαρχίας Αμοχώστου. Απολαύστε καταπληκτικές εικόνες, ανθρώπους γεμάτους αγάπη, ιστορίες, αλλά και μηνύματα γεμάτα όμορφα συναισθήματα. Σε αυτή την εκπομπή συμπαρουσιαστή έχουμε έναν πολύ σπουδαίο ηθοποιό που εδώ και 28 χρόνια υπηρετεί το Κυπριακό Θέατρο και την τηλεόραση. Γέννημα θρέμα της Δερίνιας και είναι ο Χρήστος Καραΐσκος. Πάμε να τον συναντήσουμε στη σκηνή του θεάτρου που αυτή τη στιγμή κάνει πρόβα. I wonder why they didn't just change the story. Just because you find that life's not fair, it doesn't mean that you deserve to breathe and bear it. If you always have to take the chin and wear it, nothing will change. Even if you let all you can do alone, you must serve a little thing like little stop you if you say Χριστό, τι αγαπάς περισσότερο, το θέατρο ή την τηλεόραση? Αυτή η ερώτηση είναι μια ερώτηση που γίνεται σε όλους τους συναδελφούς. Θα σου απαντήσω όπως απάντησα πάμπουλες φορές. Ότι ναι. Ναι. Φτάνει να γίνονται σωστές δουλειές. Όταν γίνεται σωστή δουλειά, είτε στη τηλεόραση είτε στο θέατρο, τότε το απολαμβάνεις. Όταν δεν γίνεται σωστή δουλειά, είτε στον ένα χώρο είτε στον άλλο χώρο, τότε ξεκινούν τα προβλήματα. Ναι. Είναι κάτι που λείπει από τη ζωή σου, είτε την επαγγελματική είτε την κοινωνική? Όχι, Χριστιανά μου, πραγματικά νιώθω πάρα πολύ καλά. Υγεία να έχουμε, να εξελίξουμε αυτά τα πράγματα που κάνουμε τώρα, είτε στη Δερίνια με τον θεατρικό όμιλο του Δημοτικού Διαμερίσματος Δερίνιας, είτε με τα παιδιά, είτε με τις σειρές στις οποίες συμμετέχω. Υγεία να έχουμε, να εξελίξουμε όλο αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά στη Δερίνια κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά στα πολιτιστικά, όχι μόνο στο θέατρο, και το χορευτικό μας σχήμα και η χοροδία. Παράγουμε πάρα πολύ έργο. Θα έλεγα ότι ερχόμαστε να καλύψουμε λίγο τη χαμένη πλευρά των επαγγελματικών σχημάτων στην Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώστου. Όμως, συνεχίζουμε να παράγουμε στους τομείς τους οποίους έχουμε γεννηθεί για να παράγουμε. Στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Έχουμε, δηλαδή, όταν ψάξεις τα αθλητικά τμήματα που γίνονται στη Δερίνια με βάση το πληθυσμό, είναι απίστευτο. Δηλαδή το ότι διατηρούμε ομάδα στη δεύτερη κατηγορία ποδοσφαίρου. Πρώτη κατηγορία στο βόλεϊ. Ένα άθλημα το οποίο γενικό στην Κύπρο είναι παραγκονισμένο, στη Δερίνια όχι. Κατέχει στην καρδιά μας μεγάλη θέση. Έχουμε γυναικεία ομάδα παιδοσφαίρισης. Κάνουμε ένα φεστιβάλ φράουλας το οποίο είναι εκπληκτικό. Και κάνουμε τόσα άλλα πράγματα τα οποία είναι μοναδικά στο είδος τους, πραγματικά. Και όλα αυτά μας χαρακτηρίζουν εδώ στην Δερίνια. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ, πραγματικά, που βρισκόμαστε σήμερα εδώ κοντά σας. Και εμείς. Τι λες, να αρχίσει το ταξίδι μας στην όμορφη Δερίνια? Ναι, πάμε να συναντήσουμε τον αντιδημαρχό μας. Ωραία. Γεια σου, φίλε Νίκο. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε. Αντιδημάρχος. Κύριε Δονυσίου, αποτελεί τιμή για μας σήμερα να σε έχουν κοντά μας. Στο διαμέρισμα του Δήμου Δερίνιας, του Δήμου Παραλιμνίου Δερίνιας, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα από την τελευταία φορά που ήρθατε. Εν πάση περιπτώσει, η φιλοξενία μας είναι δεδομένη και εξακολουθεί να είναι η ίδια. Να είστε καλά, ευελπιστούμε να σας ξαναγήσουμε στο διαμέρισμα μας με ό,τι καλύτερο έχουμε. Χριστιανά μου, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Διαμέρισματος Δερίνιας. Είναι πολύ καλώς ορίσατε. Χρήστος Μακλαμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Πού θα πάμε, αντιδημάρχε μου? Νομίζω δεν θα μπορούσε να αρχίσουμε την ξενάγηση μας χωρίς να ανάψουμε έναν κυρί στην πιο αρχαία εκκλησία που έχουμε στη Δερίνια, τον Άγιο Γεώργιο, και να πάρουμε την ευχή του Πάτερ Ανδρέα. Να σας συστήσω τον Πάτερ Ανδρέα Κυριάκου. Χριστιανά μου, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε στη Δερίνια. Καλώς ορίσατε στο εξοκλήσιο του Αγίου Γεωργίου, το οποίο είναι χτισμένο τον 16ο αιώνα.
σύμφωνα με αναφορές τις οποίες έχουμε. Να πούμε ότι ο ναός είναι του 18ου αιώνα, όπως σας είπα. Έχει τρία πράγματα, τα οποία είναι πολύ αξιόλογα. Το ένα είναι η εικονοστάση. Το άλλο, τρεις αγιογραφίες, οι οποίες είναι σπουδαίες. Οι δύο είναι του 16ου αιώνα. Και η τρίτη αγιογραφία, που είναι του Αγίου Γεωργίου του Δρακοκτώνου, έτσι όπως ονομάζεται, ο οποίος σκοτώνει τον δράκον, και γύρω από τον Άγιον υπάρχει το μαρτύριο του Αγίου, το οποίο μπορούμε να δούμε στη συνέχεια εδώ στην Εκκλησία του Γεωργίου. Να πούμε ότι υπάρχει η αγιογραφία του Τιμίου Προδρόμου, σαν προηγουμένως, και υπάρχει η αγιογραφία του Αγίου Άννη του Θεολόγου. Ο κόσμος της Δερίνιας και κυρίως οι νέοι νιώθουν ακριβώς το ίδιο, δηλαδή βλέπουν τα παγιά αυτά κλεισάκια με τον ίδιο σεβασμό που τα έβλεπαν οι παγιοί? Είμαι την εντύπωση, ναι. Γιατί κάτι το οποίο δεν αγαπάς, ο σύνολος αρχίζει να καταστρέφεις. Ενώ αν δούμε μικρούς οι οποίοι μπορεί να περάσουν έξω από έναν έξω κλίση, είναι ακόμα και κλίση της Παναγίας, να περάσουν να, αν είναι ανοιχτή κλίση να προσκυνήσουν, αν είναι κλειστή κλίση να κάνουν το σταυρό και να προχωρήσουν. Δήμαρχε, είναι πολύ εντυπωσιακό να μπαίνουμε σε παραδοσιακά καφενεία και να βλέπουμε γυναίκες. Αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Έχουμε γυναίκες συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της Δερίνιας. Είμαι ο Γιώργος Γιώργκαλος. Και εκείνος που με ξέρει, μετά μου στο τσάτισμα πολλά θα υποφέρει για τους απόδημους. Για τους απόδημους θα πω πως πάντα λαχταρούσει με πόθον εις τον τόπον τους μια ώρα να στραφούσει. Μπορεί να ζούσει μακριά, μα σκέφτονται καπάλι για τον τόπον των καλών και κάνουν μια άλλη πάλι. Εμπιο Κυπρέοι και που μας, και τούτη ομορφιά τους, έχουν τη μέσα στη ψυχή, τον νου και την καρδιά τους. Πέφτουν, κοιμούνται και ξυπνούν, η έννοια τους εν τούτη. Η Κύπρο είναι ελευθεροχή, σε τούτη εν τα πλούτη. Άμα να ακούσουν το όνομα της Κύπρου συγκινούνται και δάκρυα που τα μάτια τους χωριστά πουν κρακιούνται. Την Κύπρον τούτη έχουν την μες της καρκιάς στα βάθη για λόγου της παλιόνουσιν και έγκαμνουσιν λάθη. Ευχαριστώ να σας πω την Κύπρον που θυμάστε που τη χωρείτε το όνομα την ώρα που θυμάστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην αίθουσα μελέτης του οικίματος της αναγέννησης Δερίνιας. Όπως βλέπετε, ο χώρος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος. Στο χώρο υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό με σπουδαίες προσωπικότητες της Δερίνιας. Ωστόσο, οι φωτογραφίες που δεσπόζουν στο χώρο είναι οι φωτογραφίες των δολοφονηθέντων, πεσόντων και αγνοωμένων της Δερίνιας. Ομολογουμένως, η Δερίνια, λόγω της εγκύτητας της με την πόλη της αμοχώς του, πλήρωσε βαρύ τίμημα κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974 και ειδικότερα κατά τη δεύτερη φάση της εισβολής, τον Αύγουστο εκείνου του μαύρου καλοκαιριού. Η Δερίνια θρύνησε 4 δολοφονηθέντα άτομα, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω τα ονόματα, την Ελένη Θωμά, τον Μιχάλη Καλή, τον Κερί Λάμπρου και τον Κυριάκο Καρανικόλα. Βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι ακόμη αγνοείται ο Σταύρος Χριστοφόρου, έφεδρος που θεάθηκε για τελευταία φορά τότε το 1974 στην περιοχή του Αγίου Χρυσοστόμου στο Πενταδάχτυλο. Ιδιαίτερη περίπτωση αγνοωμένων αποτελούν 3 τραγικές φιγούρες. Πρόκειται για τον Ανδρέα, τον πεντάχρονο Ανδρέα και τα τρίχρονα δίδυμα κοριτσάκια Μαρία και Κίκα, παιδιά του Χριστάκη και της Χριστάλλας Κυριάκου από την Κάτω Δερίνια.
Τα παιδιά αυτά συνελήφθησαν με τη μητέρα τους και άλλα μέλη της οικογένειάς τους στις 18 του Αυγούστου. Την επόμενη μέρα, ωστόσο, οι Τούρκοι διαχώρισαν τα παιδιά από τη μητέρα τους και μετέφεραν τα παιδιά με άλλους συγγενείς, σύμφωνα με μαρτυρίες, σε ένα περιβόλι στην περιοχή του Αγίου Μέμνονα. Εικάζεται ότι εκεί ανοίχθηκε πυρ και ενδεχομένως όλοι να έχουν σκοτωθεί. Βέβαια, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες και τις εικασίες μας και 50 χρόνια μετά υπάρχει ακόμη ο πόνος και η αβεβαιότητα. Κυρία Δημησίου, βρισκόμαστε τώρα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αμοχώστου, της κατεχόμενης πόλης του Δήμου Αμοχώστου. Τον ακούει, το να διαβάζει, το να βλέπει στην τηλεόραση κάποιο πράγμα από την κατεχόμενη Δερίνια είναι ένα. Το να ζήσει αυτή την εμπειρία από αυτό το μέρος, βλέποντας κάτω ό,τι θα δούμε σε λίγο, είναι διαφορετικό. Για όλη αυτή την εμπειρία που θα ζήσουμε σε μερικά δευτερόλεπτα, θα μας μιλήσει ο κύριος Τάσος Χατζηλευτέρης, ο πλέον αρμόδιος για αυτό το θέμα. Διετέλεσε για 35 χρόνια γραμματέας του Δήμου Δερίνιας. Μπορώ να σας πω ότι κατέχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τόσο τα θέματα νεκρής ζώνης, κατοχής, πράσινης γραμμής. Αγαπητέ Τάσο, νομίζω να αφαιθούμε σε εσένα να μας ξεναγήσεις λίγο σε αυτήν την τραγική περίπατο. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στην Δερίνια. Ιδιαίτερα σε αυτόν τον χώρο εδώ, μπορώ να πω των ιερών αυτών χωρών, το πολιτιστικό κέντρο του κατεχόμενου Δήμου Αμοχώστου. Βρισκόμαστε μια ανάσα από την κατεχόμενη πόλη της Αμοχώστου, παρά τη γραμμή αντιπαράθεσης. Λίγα μέτρα πιο κάτω ξεκινάει η νεκρή ζώνη, η οποία επιτηρείται από τα Ηνωμένα Έθνη, και λίγα μέτρα πιο κάτω ξεκινάει η κατεχόμενη περιοχή. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει πλάνα από τα φράγματα που βρίσκονται στον δρόμο. Λοιπόν, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Κύριε Τάσο, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την ιστορία, τα γεγονότα, με κάθε λεπτομέρεια θα έλεγα. Γνωρίζω την ιστορία, αν μπορώ να πω ιστορία, είναι τα βιώματα μας. Είμαι σε μια ηλικία που έχω ζήσει στην Αμόχωστο. Κατάγομαι από τη Δερίνια, αλλά έχω ζήσει στην Αμόχωστο. Έχω ζήσει 6 χρόνια στη μέση εκπαίδευση. Έκανα τη θητεία μου στην Εθνική Φρουρά 2 χρόνια. Φίδευσα σε κολέγιο στην Αμόχωστο στη συνέχεια και εργάστηκα και ένα χρόνο στην Αμόχωστο. Οπότε θεωρώ την Αμόχωστο κομμάτι του εαυτού μου. Είμαι με Δερινιώτης, αλλά η Αμόχωστο είναι κομμάτι του εαυτού μου. Άρα οι πληγές είναι πολύ μεγαλύτερες. Και αυτό που θα έλεγα από την αρχή, κύριε Τάσο, είναι ότι η Δερίνια κουβαλάει τεράστιες πληγές. Πληγές που δεν έχουν πουλωθεί ακόμα. Να μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασής της είναι κατεχόμενο. Η Δερίνια, μάλιστα, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την Αμόχωστο. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Η Δερίνια βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την Αμόχωστο. Μόνο 3 χιλιόμετρα χωρίζουν τη Δερίνια από το κέντρο της κατεχόμενης Αμόχωστου. Δυστυχώς οι πληγές για τη Δερίνια είναι μεγάλες, παραμένουν μεγάλες, αφού το 70% περίπου της περιοχής της Δερίνιας είναι κατεχόμενο. Σε αυτόν το 70% της περιοχής βρίσκεται η παραλία. Η ωραία παραλία της Δερίνιας, η οποία αποτελούσε συνέχεια της χρυσής αχτής Αμοχώστου. Βρίσκονται επίσης ο κάμπος της Δερίνιας, ο λεγόμενος κάμπος της Δερίνιας, όπου πριν το 1974 ήταν γεμάτο από κήπους εσπεριδοειδών. Σήμερα δεν υπάρχουν καθόλου κήποι, έχουν ξηραθεί. Υπήρχε ιστορία ανεμόμυλων. Ήταν η πιο γνωστή περιοχή ανά την Κύπρο με τους πολλούς ανεμόμυλους, οι οποίοι δυστυχώς και αυτοί οι ανεμόμυλοι δεν άντεξαν στον χρόνο και στέκουν μόνο μερικοί, να μας θυμίζουν ότι υπήρχαν στην περιοχή. Να συμπληρώσω, κυρία Δημησίου, γεωγραφικά ότι η κατεχόμενη παραλία Χρυσή Αμμουδιά της Δερίνιας παρεμβάλλει μεταξύ της παραλίας του Πρωταρά και της κατεχόμενης Αμοχώστου για καλύτερη αντίληψη. Επίσης, η γη της Δερίνιας εκτείνεται μέχρι το δρόμο Λευκωσίας Αμοχώστου για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της καταστροφής και της έκτασης της γης που είναι κατεχόμενη από τον τουρκικό στρατό.
Όμως η Δερίνια πραγματικά έχει μεγάλες πληγές, όπως αναφέρετε από το 1974. Νομίζω, Χριστιανό, να περάσουμε στο πάνω όροφο, να κοιτάξουμε ειδήσεων μας για αυτή την κατάσταση, για καλύτερη κατανόηση. Εκεί θα είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Τώρα, Χριστιανό μου, θα πάμε στο Παγκογραφικό Μουσείο του πρώην Δήμου Δερίνιας, το οποίο χάρισε η οικογένεια του κυρίου Βαρνάβα και της κυρίας Μαργαρίτας στον πρώην Δήμο Δερίνιας. Ένα καταπληκτικό μέρος που θα απολαύσεις, είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Απλά, Χρήστο, αυτό που με έχει συγκλονίσει σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό το ζευγάρι έχασε 3 παιδιά και μάλιστα σε πολύ μικρή ηλικία από μια πολύ σπάνια ασθένεια. Ναι, Χριστιανό μου, και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι από τα παιδικά μου χρόνια. Είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ευγείωσαν αυτόν τον τραγικό γεγονός, πόσο μας αγκάλιαζαν εμάς με μια χαρά, με μια αγάπη που έμεινε πάντα χαραγμένη στο μυαλό μου. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Βέβαια. Κυρία Διονυσίου, να σας γνωρίσω με την κυρία Μαργαρίτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τον κύριο Βαρνάβα. Κύριε Βαρνάβα, μου χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ, καλωσορίζετε. Δύο υπέροχους ανθρώπους που έχουν θέσει στην ψυχή του καθένα. Καλώς όρισε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Βαρνάβου. Γεια σου, κυρία Μαργαρίτα. Είστε καλά. Καλά, εσείς. Καλά, καλά, κυρία Μαργαρίτα. Γνωρίζουμε όλη αυτή την τραγωδία που βιώσατε και που όμως έχετε μια ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ο Χρήστος πριν μου είχε πει το πόσο ζεστά αγκαλιάσατε όλα αυτά τα χρόνια τα παιδιά αυτού του Δήμου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε που χάθηκαν τα 3 αγγελούδια σας. Κύριε Βαρνάβα, μάθατε ποτέ το όνομα αυτής της ασθένειας? Το μόνο που ξέρουμε για την ασθένεια είναι ότι ήταν σε πειραματικό σταθμό στην Αμερική. Όταν ήταν ο γιος μου στην Ελλάδα, είχα έναν καθηγητή πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε έναν μαθητή που ήταν γείτονα μου, δάμε, ο Μίτσος ο Γιαννούκος, πέθανε ο Μακαρίτης. Και λοιπόν, και λέω του, γιατρέ, θέλω, τα χαρτιά, θέλω να μου δείτε την αλήθεια. Και λέει, του είπε ο καθηγητής του Πανεπιστήμου, μην πάτε Αμερική, θα σπαταλήσετε την περιουσία στα Σούλη, άμα είναι πειραματικό σταθμό. Και το ο μωρόνος τώρα είναι καλά που είδαμε και εδώ. Πίσω-πίσω όσο να πεθάνει. Αλλά του Μίτσο, θα το μάθει η Μαργαρίτα, θα της το πω εγώ τουλάχιστον, ποτέ. Και έμενε στον πειραματικό σταθμό στην Αμερική. Πριν 2 χρόνια ακόμα, για τη μεγάλη μου την κόρη που τέλειωσε το γυμνάσιο, που ήταν 19 χρονών, έπιασα από το Ινστιτούτο Γενετικής ένα χαρτί να τους υπογράψω κάτι εφήκα που έκαναν την νεκροψία, κάτι φύγαν και θέλαν να το διερευνήσω ξανά, ίσως έβρουν κάτι να μας πούν. Αυτή είναι η ιστορία όλη για τα παιδιά. Κύριε Μαργαρίτα μου, πώς λεγόντουσαν τα μωρά και τι ηλικία είχαν? Και το πρώτο ήταν Μαρία. Η Μαρία που ήταν πόσο χρονό όταν έφυγε? 6,5 χρονών. Η Μαρία λοιπόν ήταν 6,5 ετών. Ναι. Πέθανε 26 του Γενάρη. Ο Ηλίας ήταν 7,5 χρόνια. Και ήταν 7,5 τώρα. 9,5. Και το άλλο κοριτσάκι? Το μεγάλο ήταν 19 χρόνια. Τέλειωσε το γυμνάσιο. 17,5 τέλειωσε το γυμνάσιο. Τέλειωσε το γυμνάσιο. Νομίζατε ότι αυτή τη φορά θα πάνε όλα καλά. Αλλά πήζαμε στο Θεό. Αλλά δυστυχώς έφυγε και αυτή. Κυρία Μαργαρίτα μου, πώς βρήκατε τούτην όλη τη δύναμη μετά για να σας θυμούμαστε όλοι εμείς με μια ζεστή αγκαλιά για όλους μας? Γιατί τούτο είναι κάτι μου ιδιαίτερη εντύπωση. Γιατί είναι δίνει ο Θεός όταν είσαι κοντά του και στην Παναγία. Πάντα είχα ελπίδες, έτσι κακό να μην συμβεί κανένου στον κόσμο. Πολύ σημαντικό. Η καλοσύνη σε όλο της το μεγαλείο. Κάνατε όμως ακόμα μια φοβερή πράξη που δεν κάνουν εύκολα οι άνθρωποι. Δώσατε το σπίτι σας δώρο, το πατρικό σας σπίτι,
δώρο στο Δήμο σας, τότε, στο Δήμο Δερίνιας, για να γίνει μουσείο. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να πάρει το λόγο ο κύριος Λίλης, ο Αντιδήμαρχος, για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Εκτός σενάριου, κυρία Διονυσίου, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας εκ μέρους των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για αυτήν την μεγάλη πράξη που προβλήσαν αυτά τα άτομα να μνημονεύουμε εσαΐ ακριβώς αυτά τα παιδιά που έφυγαν τόσο πρόωρα. Αγαπητέ Βαρνάβα, αγαπητή κυρία Μαργαρίτα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που κάνετε στον Δήμο να δωρήσετε αυτό το υπέροχο σπίτι, την περιουσία σας, για να θυμόμαστε, επαναλαμβάνω, εσάι και να μνημονεύουμε αυτά τα παιδιά. Είναι κάτι που άγγιξε την ψυχή του κάθε Δερινιώτη και είναι δεδομένος ο σεβασμός μας προς εσάς. Να είστε καλά και να έχετε δύναμη να προχωρείτε. Ευχαριστούμε τον Δήμο για τα καλά του λόγια, αλλά ήταν για να μνημονεύονται τα μωρά, εμείς θα φύγουμε αύριο, μεθαύριο, η μνήμη των μωρών θα μείνει εσάγη. Καταπληκτική εμπειρία, Χριστιανά μου, το Λαογραφικό Μουσείο με την κυρία Μαργαρίτα και τον κύριο Βαρνάβα. Πού πάμε τώρα, Αντιδήμαρχε μου? Αγαπητή κυρία Τενσίου, φίλε Χρήστο, θα περάσουμε απέναντι. Είναι η φυσική εξέλιξη του περιπάτου μας σήμερα σε έναν υπέροχο χώρο όπου φυλάγονται παραδοσιακά επαγγέλματα τα οποία τείνουν να εκλείψουν στην Κύπρο. Ένας υπέροχος χώρος, θα το διαπιστώσετε ειδήσω μας. Πάμε. Κυρία Διονυσίου, να σας συστήσω τον κύριο Βίκτορα Καραγιάννη. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ. Καλώς ήρθατε στο μουσείο μας και στη Δερίνια. Θα ήθελα να σας συστήσω τον κύριο Παναγιώτη Πλατή, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη δημιουργία μουσείου στη Δερίνια και είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που μάζεψε όλα τα εκθέματα, όλα τα εργαλεία που βλέπουμε εδώ. Δημιουργήθηκαν με τα εργαλεία που μάζεψε το Λαογραφικό και το Υπαίθριο Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων και ένα μουσείο θεματικών πάρκων ίδρευσης. Δηλαδή, ο κύριος Παναγιώτης είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε τα τρία μουσεία που έχει η Δερίνια. Που γεννήθηκα μέσα στην αγροτική ζωή και ήταν το όνειρό μου να διαφυλακτούν τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί ο αγρότης, η οικοκυρά σε όλη της τη ζωή. Ήταν μια εποχή που πήγαιναν να λείψουν τα πράγματα επειδή ο κόσμος δεν τα χρησιμοποιούσε. Τα έφυγε κατά μέρος πλέον και η σκέψη μου ήταν πώς θα μείνουν τα πράγματα στην ιστορία. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά. Αντιλαμβάνομαι με πόση κούραση, με πόσο αγώνα καταφέρατε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, αλλά και πόσο ωραία είναι για εμάς τους νέους που δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα αυτά τα επαγγέλματα που έχουν χαθεί πια, να τα μάθουμε και να γνωρίσουμε καλύτερα την κυπριακή κουλτούρα και την κυπριακή παράδοση. Αλλά δύο λόγια θέλω να σας πω, να σας καλωσορίσω και όλους τους απόδημους για να τους χαιρετήσω που σκέφτονται τον τόπο τους, να τους ευχαριστήσω και εύχομαι να έρθει γλύωρα η μέρα που να γυρίσουν πίσω. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είστε... Ο κύριος Άντης, παλιός Περεκάνος, πιο ημώνων για έπιπλα αλλά και για ξενοδοχειακή. Πολλά ωραία. Εξαιρετική δουλειά, πραγματικά εντυπωσιακότατη. Μαρία Μεσίου, δεν γίνεται να μην κάνουμε έστω και μια μικρή αναφορά στο αυτοκίνητο που υπάρχει στο μουσείο μας που πάντα συγκινεί τους επισκέπτες.
Αυτό το αυτοκίνητο ανήκει στον ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα 55-59 Δημητράκη Χριστοδούλου, που κατά τη διάρκεια του αγώνα χρησιμοποιήθηκε από τον ήρωα σε πολλές τολμηρές αποστολές της οργάνωσης και μετά την καταζήτηση επικήρυξη του ήρωα τον Αύγουστο του 1956, το αυτοκίνητο κατασχέθηκε από τους Άγγλους και κρατήθηκε σαν τεκμήριο μέχρι το τέλος του αγώνα. Επαρπεριξουριστον καλά τον αντιδήμαρχο μας. Στα ξένα που ένα το δουν, να πούνε πιο μορφός μας, να πούνε πιο μορφός μας. Σε άλλο πρέπει να φέρουμε ότι ο Γιώργος, ο Πίτσης, είναι απόδημος. Έμαθε την τέχνη αυτή από την Αγγλία. Ήρθε στην Κύπρο και συνεχίζει. Πόσα χρόνια μείνατε στην Κύπρο? Γεννήθηκα και ήρθα το 2005 για δύο εβδομάδες και είμαι εδώ ακόμα. Ακόμα, τις δύο εβδομάδες, έγινε μια ολόκληρη ζωή. Γιάννη, σου πρέπει να αναφέρουμε ότι εδώ είναι ένας πολύ ξεχωριστός χώρος για εμάς τους Δερινιώτες. Εδώ υπάρχει μια παράθεση των προϊόντων καωμένα από φράουλα. Ξέρετε ότι η φράουλα δοξάζει την Δερίνια. Έχουμε τη μήνα μαζί μας σήμερα η κυρία Νίκη Στέκα, η οποία διατέλεσε πρόεδρος Επιτροπής Διοργανωτικής για 4 συνεχή φεστιβάλ. Η φράουλα στην Δερίνια είναι ένα το μεγαλύτερο Το φρούτο μας είναι, μας ενώνει μαζί με το φεστιβάλ που ξεκίνησε από το 1999. Δημιουργήσαμε μια παράδοση στα παράγωγα της φράουλας, το λικέρ, τη μαρμελάδα, το γλυκό, το χυμό. Θα σας προσφέρουμε λικέρ. Έχουμε πανέμορφες τάρτες που φτιάχνουν οι κοπέλες μας, τις όμορφες και λαχταριστές φράουλες. Αυτή την εποχή είναι πιο μικρό το μέγεθος του λόγω του καλοκαιριού. Την άλλη την περίοδο υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες φράουλες. Χρησιμοποιούνται δύο είδη φυτιών φράουλας, αυτές στο χώμα και αυτές της υδροπονίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πραγματικά περάσαμε ωραία. Χρήστο Καραΐσκο, οι εμπειρίες είναι μοναδικές, πραγματικά. Πάντα. Είστε όντως πολύ φιλόξενοι, άνθρωποι προοδευτικοί, άνθρωποι που φέρνετε άλλο αέρα, άλλη ενέργεια σε αυτόν τον τόπο που πραγματικά έχει ανάγκη από ανθρώπους σαν και εσάς. Χαιρόμαστε που περνάς καλά στη Δερίνια. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Παραλιμνίου Δερίνιας, κύριο Γιώργο Νικολέτσο, που τους τελευταίους 3 μήνες έχει παράξει σημαντικό έργο. Ανταποκρίνεται στα προβλήματα του κόσμου άμεσα και ο κόσμος είναι αρκετά ευχαριστημένος. Είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας, στην εποχή της αδιαφορίας και της διαφθοράς, να βλέπουμε ανθρώπους να δουλεύουν με τόση ανιδιοτέλεια. Δήμαρχέ μου, συγχαρητήρια για το έργο σας. Και θέλουμε το δικό σας μήνυμα για τους αποδήμους της Μεγάλης Βρετανίας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για τους απόδημούς μας που οι ανάγκες της ζωής τους ανάγκασαν να βρίσκονται μακριά μας για να τους μεταφέρουμε τα εγκάρδια μηνύματα όλων μας. Η απόσταση μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά η καρδιά μας είναι κοντά. Θέλουμε να τονίσουμε ότι και να δηλώσουμε πως οι αγώνες που δίνουν οι απόδημοί μας στο εξωτερικό τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και να δηλώσουμε πως ως Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας, ο νεοσύστατος Δήμος, θα είμαστε δίπλα τους να στηρίζουμε αυτή τους την προσπάθεια και τους ευχαριστούμε πολύ. Ευλογητός ο Θεός, ο Πάντοτε και ο Κύριε, η Χριστουσία.
Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε, ήταν υπέροχη σήμερα η ξενάγηση. Πραγματικά περάσαμε ωραία. Μένουν βέβαια κάποιες ερωτήσεις, κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Και η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Γνωρίζω ότι πολύ πιθανόν να σας την έχουν κάνει δεκάδες φορές, όχι μόνο δημοσιογράφοι, αλλά και απλοί πολίτες. Η Δερίνια, αυτό το όνομα, από πού προέρχεται? Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε που το απολαύσετε. Για μας ήταν μια ευχάριστη εμπειρία να ξεκινήσουμε μαζί σας τη Δερίνια μας, την αγαπούμε και θέλουμε να τη δείχνουμε και στον έξω κόσμο. Από πού πήρε το όνομα η Δερίνια? Υπάρχουν αρκετές εκδοχές. Επιλέγω μερικές ενδιαφέρουσες. Επιλέγω την πρώτη, η οποία ήδη αναφέρθηκε σε κάποιο σημείο της σημερινής μας περιδιάβασης, από τον οικισμό Δερινιών. Αναφέρθηκε από τον πάτερ Ανδρέα ότι πιθανώς οι κάτοικοι προέρχονται από ένα οικισμό παραθαλάσσια ανατολικά, το Δερινιών, Θρημιών, όπου έκτισαν και την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Επομένως, η πρώτη εκδοχή είναι ότι οι κάτοικοι, φοβόμενοι τις επιδρομές των πειρατών, μεταφέρθηκαν πιο μέσα, πιο δυτικά, στον σημερινό οικισμό της Δερίνιας. Οπότε από Θρημιών, Δρυμνιών, Δερινιών, Δερίνια. Επρόκειψε και η Δερίνια. Αυτό το πιστοποιεί και η Αγία Μαρίνα. Είναι μία εκδοχή, όμως, επειδή προσπάθησα να καλύψω αρκετά από αυτά τα ζητήματα, δεν υπάρχουν σοβαρές ανασκαφές που να υποδηλούν την ύπαρξη οικισμού στα ανατολικά της Δερίνιας, αρχαίου οικισμού που να υποδηλεί ότι υπήρχε αυτός ο οικισμός Θρημιών. Οπότε αυτή είναι η πρώτη εκδοχή. Η δεύτερη εκδοχή είναι από τον βασιλιά Νέστορα. Ο βασιλιάς Νέστορας ήταν βασιλιάς σε έναν βασίλειο της Πελοποννήσου, βόρειο-δυτικά της Πελοποννήσου, το οποίο ονομάζουν Γερίνιον. Γερίνιον. Ερχόμενος από τον Τροϊκό Πόλεμο, σταματά στην περιοχή μας, εδρεύει στην Δερίνια, χτίζει τον οικισμό Γερίνιον, Γερίνια, Δερίνια, οπότε σήμερα έχουμε τη Δερίνια. Και γι' αυτόν δεν υπάρχουν σοβαρές ανασκαφές που να υποδηλούν χτίσματα της τότε εποχής.
Η τρίτη πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή, υπάρχει και η τέταρτη την οποία υιοθετώ, η τρίτη πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή είναι ότι επί ενετοκρατίας την περιοχή αμοχώς του την ειδικούσαν Βενετσιάνοι Ευγενείς από μια περιοχή της Βενετίας η οποία έφεραν το επώνυμο Κόντε Ντερίνι. Η έδρα των Βενετσιάνων διοικητών της αμοχώς του ήταν η Αμοχώστος. Έλεγε η τότε νομοθεσία ότι η διοίκηση επεκτείνεται σε απόσταση Αχτίας 5 μιλίων από το κέντρο της Αμοχώστου. Οπότε το τέλος των 5 μιλίων της διοίκησης του τότε Βενετσιάνου διοικητή ήταν η Ντερίνια. Οπότε είμαστε το άκρο της διοίκησης του Κόντε Ντερίνι. Οπότε πού πάει, πού έρχεσαι από τον άκρο της διοίκησης του Κόντε Ντερίνι. Καθότι το Κόντε ήταν ένας τίτλος, από πού είσαι, έρχομαι από το άκρο της διοίκησης Ντερίνι. Οπότε με τα χρόνια των Ντερίνι έγινε Ντερίνι, Ντερίνια. Είναι η τρίτη εκδοχή. Η πιο ενδιαφέρουσα όμως είναι η επόμενη, η οποία υποστηρίζεται και από τα χτίσματα και από την εξέλιξη του πολιτισμού της Ντερίνιας. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα περιοχή στη Ντερίνια, τα Στροβίλια. Η μορφολογία του εδάφους εκεί είναι μύτες. Βαθουλώματα, μύτες. Οπότε όποιος αναφέρεται για την περιοχή εκείνη, η οποία ρίσσε παρόδο είναι πολύ πλούσια και πολύ εύφορη περιοχή. Ακόμα το 14ο αιώνα είχε μεγάλες χτινοτροφικές μονάδες και γεωργικές μονάδες. Οπότε ήταν η πιο πλούσια περιοχή της Αμοχώστου. Οπότε πού κατοικούσες, εκατοικούσαμε στο Casa de Ντερίνι, στο σπίτι πάνω στις μύτες. Ρίνι είναι οι μύτες στα λατινικά, οπότε Casa de Ντερίνι είναι το σπίτι στις μύτες. Από στοιχεία που έχουμε γραπτά διάφορων ερευνητών, ιδιαίτερα Ιταλών, το 1425-26-27 ήταν τρεις χρονιές απανοτές όπου η περιοχή ελιμάζεται από επιδρομές των Μαμελούκων. Πειρατές έρχονταν Κύπρο, καταλύστηκαν την περιοχή και έφευγαν. Οπότε αναγκάστηκαν οι κάτοικοι για να γλιτώσουν από τις επιδρομές των Μαμελούκων, έφυγαν από την Casa de Ντερίνι, από την περιοχή με τις μύτες και τα σπίτια και μεταφέρθηκαν στη σημερινή Ντερίνια. Αυτό έγινε το 14ο και 15ο αιώνα. Εξού και οι πιο πολλές εκκλησίες της Ντερίνιας άρχισαν να χτίζονται το 15ο αιώνα, μας είπε ο Πάτερ Ανδρέας. Τέλος, θα θέλαμε έτσι να έχουμε τη δική σας ευχή προς τους απόδημους, τα συναισθήματά σας και όλο αυτό που βιώσαμε σήμερα για την υπέροχη ξενάγηση που ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στους απόδημους μας. Κύριε Αντιδήμαρχε. Νομίζω θα πρέπει να φύγω το πρόσωπό μου από εσάς, να κοιτάξω στην κάμερα κατάμματα τους απόδημους Ντερινιώτης, να τους πω, να τους εκφράσω την εκτίμηση που έχουμε στο πρόσωπο τους, να τους ευχαριστήσουμε για τη βοήθεια που πρόσφεραν μέχρι σήμερα στην προσπάθεια αυτή να βρούμε τα πόδια μας μετά ιδιαίτερα τα τραγικά γεγονότα του 1974. Όλος αυτός ο πολιτισμός που σήμερα είδαμε δεν είναι τίποτε άλλο από την προσπάθεια μας εμάς να κρατηθούμε ακριβώς με τις ρίζες που μας γέννησαν, που τους γέννησαν, που μας ενώνουν και εμάς και τους αποδήμους. Ακόμα μια φορά μεγάλο ευχαριστώ. Σας περιμένουμε να επισκεφτείτε την Ντερίνια μας. Βεβαίως λίγο αλλαγμένη είναι διαμέρισμα Ντερίνιας του νέου Δήμου Παραλιμνίου Ντερίνιας. Θα πρέπει να το λέμε αυτό γιατί είναι μια νέα δομή την οποία πρέπει να στηρίξουμε και να δουλέψουμε μαζί της. Οι πόρτες της Ντερίνιας, του διαμέρισμα Ντερίνιας είναι ανοιχτές. Σας περιμένουμε, σας αγαπούμε. Να είστε καλά. Κύριε Ανησίου, πριν κλείσουμε την όψινή μας περιδιάβαση, θα ήθελα εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου του νέου Δήμου Παραλιμνίου Ντερίνιας να σας χαρίσω αυτόν το λεύκομα μνήμη και τιμή. Είναι αφιερωμένο στα 43 παλικάρια που εγκατατάγηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τη Ντερίνια. Είναι μια καταγραφή των ονομάτων και του ιστορικού του καθενός ξεχωριστά και καταγράφεται η συμβολή της μικρής Ντερίνιας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δικό σας, δείξτε μια ματιά ανάμεσα στα άλλα που έχετε πάρει σήμερα για τη Ντερίνια, είτε λευκόματα, είτε βιβλία, είτε ιστορικές εκδόσεις. Πρέπει να αναφέρουμε ότι το κοινός παρονομαστής όλων αυτών των εκδόσεων δεν είναι άλλος από τους απόδημους μας και εμπολείς του Χριστά Γιάννη Μαύρου, ο οποίος βοήθησε ακριβώς για να καταγραφεί αυτή η ιστορία, τον οποίο και ευγνωμονούμε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε σίγουροι ότι θα το μελετήσω. Λοιπόν, είμαστε με τον φίλο μας τον Δημήτρη, από το Καμπαραριό. Φίλο Δημήτρη, τι θα μας κάνεις σήμερα? Εγώ είμαι φραουλοκευτέδες. Mm-hmm. Ο λόγος που θα σας κάνουμε είναι γιατί υπάρχουν φράουλες στη Δερίνια. Ναι. Που είναι το πιο φημισμένο. Η βασίλισσα της φράουλας, είπε η Χριστιανά, ξεκινώντας την εκπομπή σήμερα. Ναι, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα χρησιμοποιούμε φράουλες σε κύβους. Mm-hmm. Δυόσμι φρέσκων. Δυόσμις. Αλεύρι. Τώρα, πόσα χρόνια μαγειρεύεις? Είμαι 45, υπολόγισε από τα 13. Που τα 13, μάλιστα. Δύο κουταγιές μπίκι πάουντερ. Νιώθεις την ώρα που μαγειρεύεις ότι κάνεις τέχνη? Ναι, φυσικά. Ζάχαρης. Θα τα ανακατέψουμε και πρέπει να μείνει στο ψυγείο περίπου για μια ώρα. Και μετά τηγανίζουμε σε δυνατή φωτιά. Λοιπόν, φίλε, αφήσαμε τη ζύμη για μια ώρα. Για μια ώρα. Τώρα, τι κάνουμε? Θα τους τηγανίσουμε. Τηγανίζουμε? Ναι. Δηλαδή θα τηγανίσουμε τη φράουλα. Τη φράουλα. Ξαναφάεις τηγανή τη φράουλα? Ούτε εγώ. Και είμαι από τη Δερίνια. Και πόση ώρα τηγανίζεται? Για 6-7 λεπτά περίπου. 6-7 λεπτά. Τούτον τώρα θεωρείται γλυκό? Ναι. Γλυκό, οκ. Μάλιστα. Ξαναφάεις τέτοιο πράγμα? Όχι. Είδες γιατί έρθει στην Δερίνια, Χριστιανά μου? Μάλιστα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι μια ευγενική χορηγία του Μπλε Αβογκάντο. Ένας πολυχώρος εστίασης, να πούμε, ένας χώρος που συνδυάζει τα πάντα, από ψυσταριά, φούρνος, πολύ ωραία φαγητά, πολύ ωραία εδέσματα. Με γεύσεις που πραγματικά μαγεύουν. Και πραγματικά είναι πολύ καλό να το επισκεφτούμε. Στο παραλίμνη λοιπόν, Μπλε Αβογκάντο. Θέλω να ομολογήσω ότι η σημερινή μας περιδιάβαση αποτέλεσε και για μας μια φοβερή εμπειρία. Γνωρίσαμε και εμείς από κοντά τα δικά μας αξιοθέατα. Ευχόμαστε στους αποδείους μας ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο Πανηδί. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα.